Δεύτερη θεία λειτουργία τελείται κάθε Κυριακή στι 10.30 το πρωί στον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου στην Εκκλησία τη Αγία Άννα στην Κατερίνη, στο πλαίσιο διευκόλυνση όλων όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εκκλησιαστούν στην πρώτη θεία λειτουργία. Η ιερά Μητρόπολη μα, στα πλαίσια των ποιμαντικών πρωτοβουλειών και προκειμένου να εξυπηρετήσουμε λειτουργικά όλους τους ανθρώπους που καλείς θελήσεως, που θέλουν να ακολουθήσουν την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, καθιέρωσε εδώ και λίγο καιρό, περίπου ένα μήνα, τη λεγόμενη Δεύτερη Λειτουργία της Κυριακής, η οποία τελείται από τις 10.30 έως τις 12.00. Ενώ, όπως γνωρίζετε, η Θεία Λειτουργία σε όλους τους ναούς γίνεται πιο νωρίς, τελειώνει περίπου στις 10.30 με 10.30, όταν λοιπόν τελειώνει η Θεία Λειτουργία σε όλου του ναού, εδώ στον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου, τη ενορία του Αγία Άννη Κατερίνη, αρχίζει η λειτουργία στι 10.30. Υπάρχει εντεταλμένο ιερέα, ο οποίο λειτουργεί με ψάλτε και όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Και αυτό βέβαια γίνεται ε, για την εξυπηρέτηση των νέων, των εργαζομένων και των νέων ζευγαριών που έχουν μικρά παιδιά, που όπω καταλαβαίνετε εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στην νωρίτερη τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κίτρος Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριος Γεώργιος, υπογράμισε πως πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης, που έχει δοκιμαστεί ήδη σε άλλες πόλεις. Είναι μια καινούρια προσπάθεια, πρωτοβουλία της Μητροπολαιός μας. Έχει δοκιμαστεί βεβαίως σε άλλες πόλεις και είναι γνωστή η χρησιμότητά της από αλλού, οπότε είμαστε πεπισμένοι ότι και εδώ στην Κατερίνη θα έχει την ανάλογη. Απήχηση. Ακόμη ο κόσμος δεν το γνωρίζει ε, ότι γίνεται αυτό ε, έχει, Υπάρχει εκκλησίασμα ε, και πιστεύουμε ότι αυτό το εκκλησίασμα θα αυξηθεί στο προσεχές διάστημα Και ασφαλώς η προσπάθεια αυτή θα αξιολογηθεί και σε βάθος ε, χρόνου πιστεύουμε θετικά Υπάρχει ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και σε άλλους ιερούς ναούς αυτό το πρόγραμμα ναι. Βεβαίως εδώ στην Αγία Ανά τελείται κάθε Κυριακή Αλλά ήδη από χρόνια στην πόλη της Κατερίνης την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα τελούνταν ούτως ή άλλως η Θεία Λειτουργία αυτή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας δίπλα στη Μητρόπολη ε, με τη συμμετοχή μάλιστα μιας ε, μικτής χοροδίας. Εκείνο όμως γινόταν μία φορά μόνο το μήνα, δηλαδή την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Εδώ γίνεται κάθε Κυριακή και εκείνο βεβαίως συνεχίζεται. Ε, εγώ έχω την εκτίμηση από την πολιτή εμπειρία μου στην Βέρεια και νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε να επεκταθεί στο μέλλον. Γι' αυτό είπα πρωτήτερα ότι θα το αξιολογήσουμε σε βάθο χρόνου. Γιατί και εκεί στη Βέρεια ξεκίνησε να τελείται σε ένα μικρό ναό που χωρούσε περίπου 50-100 άτομα και μέχρι πρόσφατα, πριν φύγω δηλαδή από τη Βέρεια και έρθω εδώ στην Κατερίνη, το εκκλησίασμα ήταν περίπου γύρω στα 300 άτομα. Που σημαίνει ότι επεκτάθηκε και αναπτύχθηκε μέσα στο χρόνο διότι ο κόσμος ακόμη εδώ στην Κατερίνη τώρα το πληροφορείται, δεν, δεν δόθηκε δηλαδή ευρεία δημοσιότητα. Από στόμα σε στόμα θα το πληροφορηθεί ο κόσμο. ιδανική επιλογή αποτελεί για τι νέε μητέρε η τέλεση τη δεύτερη θεία λειτουργία, καθώ, όπω αναφέρουν, μπορούν μικρά παιδιά πιο εύκολα να παρακολουθήσουν τη θεία λειτουργία την ώρα εκείνη. Η δεύτερη θεία λειτουργία βολεύει πολύ καλύτερα στο πρόγραμμά μου, ω νέα μητέρα με παιδάκια. Γι' αυτό και την επιλέγω επειδή έχω τέσσερα παιδάκια και το πρωί είναι πολύ δύσκολο να μπορέσω να τα τακτοποιήσω και να πάμε. Μας βολεύει αφάνταστα, προλαβαίνουμε, είναι και αυτά πιο ήρεμα και έτσι δεν χάνουμε και την εκκλησία. Ναι, με εξυπηρετεί καλύτερα όταν έχω, είχα δουλειά και προτίμησα να έρθω για να μην τη χάσω τη Θεία Λειτουργία. Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία.